Αλλεπάλληλες λοιπόν είναι οι εκρήξεις από το πρωί στο Κίεβο, κυρίες και κύριοι. Χτυπούνται κρίσιμες υποδομές, μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρικό και το νερό. Θα μας ενημερώσει η Αδαμαντία Λιόγιου. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Λίνα, το 80% της περιοχής του Κιέβου δεν έχει νερό και αυτό είναι το αποτέλεσμα των μαζικών επιθέσεων που είχαμε σήμερα το πρωί. Είναι μια ακόμη Δευτέρα που έχει χτυπηθεί μαζικά η Ουκρανία από ρωσικούς πυράβλους και ντρόνς, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ενώ 350.000 παροχές έχουν διακοπεί και δεν υπάρχει ρεύμα και θέρμανση στην περιοχή. Μάλιστα, η ενημέρωση από τον Δήμαρχο, τον Βιτάλη Κλίτσκο, κάνει λόγο για δύο τραυματίες, ο ένας από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τώρα ο ίδιος εκτιμά ότι στις επόμενες 3 με 4 ώρες θα αποκατασταθεί έστω μερικό στο νερό στην αριστερή όχθη της πόλης, από την αριστερή όχθη του ποταμού, και στη συνέχεια στην δεξιά όχθη. Συνεχίζονται να γίνονται εργασίες αποκατάστασης ώστε να υπάρξει ρεύμα στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, 50 ήταν οι πύραυλοι κρούς που κατευθύνθηκαν σήμερα προς την Ουκρανία, κάποιοι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν. Έχουν πληγεί 10 περιοχές, 18 υποδομές της χώρας έχουν υποστεί ζημιές, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια, και εκατοντάδες οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Έτσι λοιπόν έρχεται και η δήλωση του Συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου, του κύριου Ποντόλιακ, ο οποίος λέει παρακολουθεί όλος ο πλανήτης την προσπάθεια της Ρωσίας να παγώσει ο ουκρανικός λαός με τις μαζικές επιθέσεις, και στη συνέχεια παρακολουθεί και τις προτάσεις της ρωσικής πλευράς για διαπραγμάτευση, ζητώντας και ο ίδιος ενίσχυση της αεράμινας. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος είναι και οι δηλώσεις του Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών, του κυρίου Γερασένκου, ο οποίος κάνει λόγο για μια τρομοκρατική ενέργεια της Ρωσίας και μια γενοκτονία του πληθυσμού σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει ρεύμα και θέρμανση στο κρύο του χειμώνα. Και τέλος, Λίνα, να ενημερώσουμε και για ζημιές που έχουν υποστεί και σπίτια και κατοικίες στα βόρεια της Μολδαβίας, ναι, καθώς όπως έχουν ενημερώσει οι μολδαβικές αρχές, από θράψματα ρωσικού πυράβλου που κατευθυνόταν προς την Ουκρανία έχει χτυπηθεί και μολδαβικό έδαφος, και αντίστοιχη είναι και η δήλωση του εκπροσώπου, μάλιστα, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος λέει ότι απειλείται και η ασφάλεια γειτονικών κρατών.